Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρνας. Πάμε να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΟΕΣ, τον κύριο Αθανάσιο Τάσκα, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας, να δούμε και τι γίνεται με τα έργα στις πρέσπες και φυσικά και όλα τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας. Καλησπέρα σας, κύριε Τάσκα. Καλησπέρα σε εσάς, στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Καταρχήν, έχουμε μια θετική εξέλιξη. Είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε και πάλι δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος στο Πιστοδέρι. Πάμε να δούμε τις ενέργειες που έγιναν και φυσικά να μας ενημερώσετε και το τι γίνεται και με το άλλο το κομμάτι στο 11ο χιλιόμετρο του δρόμου Φλόρινα Βίγλα, κύριε την Περιφερειάρχα. Θα μου επιτρέψετε να πω, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ανοιχτή και συνεχής επικοινωνία είναι το ζητούμενο και φυσικά είναι χρήσιμο και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τον κόσμο, γιατί οι δικές τους ανησυχίες ταυτίζονται με τις, ακριβώς με τις δικές μας ανησυχίες και άλλωστε έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Σε ό,τι λέμε κοιτάμε να είμαστε αρκετά ακριβείς και προσεκτικοί. Δεν έχουμε καμία διάθεση να καλλιεργήσουμε έτσι ένα κλίμα υπεραισιοδοξίας στο κόσμο και προσδοκιών. Άλλωστε θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις προσδοκίες, γιατί υπάρχει μια δυσπιστία απέναντι σε θεσμούς και δεν θα έλεγα άδικα, δικαιολογημένα, γιατί κατά καιρούς έχουν γίνει πολλά. Άρα λοιπόν ο κόσμος, αυτό που λέμε εμείς, φροντίζουμε να φαίνεται και όλα, να γίνεται πράξη, να υπάρχει μια συνακολουθία λόγων και έργων και νομίζω πως είχαμε την ευχάριστη και πολύ θετική εξέλιξη χτες να κάνουμε την ασφαλτόστρωση του τμήματος που είχε καταρρεύσει, του δεύτερου τμήματος μέσα στον οικισμό του Πισιοδερίου και από αύριο να δοθεί εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία. Μάλιστα, δύσκολο το εγχείρημα, δύσκολο το έργο. Να θυμίσω ότι όταν έγινε και αυτή η κατολίσθηση και στο σημείο εκεί στο 11ο χιλιόμετρο αλλά και στο Πισοδέρι, ήταν μεγάλη η αγωνία του πρώην Δημάρχου Πρεσπών, του Παναγιώτη Πασχαλίδη. Πόσες φορές τον φιλοξένησε, έλεγε ότι πρέπει να γίνει άμεσα παρέμβαση. Τελικά το καταφέρατε παρά τις δυσκολίες και με τη βοήθεια του εργολάβου και με πιέσεις και βγήκε σε ένα καλό χρονικό περιθώριο. Δεν άργησε πάρα πολύ. Δεν μας έπιασε ο χειμώνας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Και ούτε θα μας πιάσει, κύριε Βακρατσά. Όσο πιο σύνθετες αναλύσεις κάνουμε, τόσο μεγαλύτερη σύγχυση δημιουργούμε. Θα πρέπει να είναι απλά αυτά που λέμε, κατανοητά και να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που είπατε έτσι ακριβώς είναι. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος όμως πως πρόκειτο για ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Φαινόταν τελείως διαφορετικά στην αρχή και εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Νομίζω πως τόσο το προσωπικό το οποίο δούλεψε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παιδιά τα οποία συνέδραμαν εκεί, όσο και όλο το πολιτικό προσωπικό, υπερέβαλαν αυτούς και είχαμε αυτή την θετική κατάληξη τώρα. Πραγματικά τώρα, αν ακούγονται φωνές οι οποίες λένε ότι αργήσαμε και οτιδήποτε άλλο, νομίζω πως εμείς δώσαμε την απάντηση, αρκεί να σας πω ότι από πρώτου που ξεκινήσαμε δεν είχαμε ούτε καν τη χρηματοδότηση. Το ζητούμενο σε ένα έργο είναι χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολλές διαδικασίες και εμείς φροντίσαμε να κάνουμε αυτό. Το φέραμε σε σημείο στις 24 Απριλίου να υπογραφεί αυτή η σύμβαση με τον ανάδοχο και από εκεί και πέρα να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει τη δουλειά στο τμήμα του Πισοδερίου και λέω στο τμήμα του Πισοδερίου γιατί ήταν το πιο σημαντικό, δεν υπήρχε πρόσβαση προς τις υπόλοιπες πρέσπες εάν δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτό το τμήμα. Άρα έπρεπε να δώσουμε τη βαρύτητά μας εκεί. Και ξεκίνησε λοιπόν ο εργολάβος κάπου τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να δουλεύει, άρα νομίζω πως το έχει αποπερατώσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και αυτό το λέω όχι επειδή θεαμολογώ ή επιχαίρω για ό,τι έγινε. Άλλωστε συνηθίζω να λέω πως μια ζημιά είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αποκατασταθεί και να αποδοθεί στον κόσμο. Γιατί ταλαιπωρήθηκε αρκετά ο κόσμος
και νομίζω πως κάναμε τα δύνατα δυνατά για να φανούμε συνεπείς σε όλα όσα είχαμε υποσχεθεί. Ωραία. Τώρα όσον αφορά το άλλο το κομμάτι στο 11ο χιλιόμετρο εκεί, πότε βλέπετε να ολοκληρώνεται, κύριε την Περιφερειάρχα? Λοιπόν, το 11ο κομμάτι ξεκίνησε 1,5 μήνα αργότερα. Το μηχάνημα το οποίο έκανε όλες αυτές τις πασαλομπήκτες έχει μεταφερθεί στο κομμάτι αυτό μετά από 1,5 μήνα. Σήμερα τελείωσε το μηχάνημα αυτό, ό,τι χρειάζεται. Νομίζω πως τέλη Οκτωβρίου με εκεί αρχές Νοεμβρίου, 5-6 Νοεμβρίου θα έχουμε τελειώσει και θα έχει δοθεί, αν όλα πάνε κατευχή, γιατί γνωρίζετε τώρα, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Θεωρώ όμως ότι όλα θα πάνε καλά και θα το δώσουμε σε κυκλοφορία και αυτό. Χτες πήγαμε, είδαμε επιτόπου τι ακριβώς γίνεται, το επιβλέπουμε, το έχουμε από κοντά. Νομίζουμε πως και το αυξημένο μας ενδιαφέρον, αλλά και η συνέπεια των εργαζομένων και του εργολάβου, πως θα φέρει ένα αποτέλεσμα τέτοιο μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ζητάμε και εμείς. Ωραία. Πριν πάω στην Φλόρινα, να δούμε και στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα τι έργα έχουμε. Τι γίνεται άλλο στην Πρέσπα, και φυσικά ξέρω ότι μέχρι τις 11 του Οκτώβρη έχουμε την θετική εξέλιξη όσον αφορά τη συνοριακή διάβαση, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και μέσω του προγράμματος Ιντερεκ. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό και τι άλλα έργα έχουμε στην Πρέσπα. Πραγματικά το λέω και το ξαναλέω, πως αυτή η περιφερειακή αρχή και εγώ ακόμα πιο εγκυρικά έχουμε ασχοληθεί αρκετά με την περιοχή των Πρεσπών, και όχι άδικα. Είναι μια περιοχή η οποία είναι πανέμορφη και νομίζω πως είναι και παραμελημένη, και άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση εμείς να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί. Βέβαια, παθογένειες υπάρχουν σε όλο το νομό της Φλωρίνας, ιδιαίτερα όμως αν θέλουμε εμείς να λέμε πως χρειαζόμαστε μια διαφορετική ανάπτυξη στην περιοχή μας, θα πρέπει να επενδύσουμε στην περιοχή των Πρεσπών. Άρα όχι άδικα, στρέφουμε την προσοχή μας εκεί. Όπως είπατε, η διασυνοριακή διάβαση ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε, αν δεν απατώμε, το 17. Εμείς θα έπρεπε να τρέξουμε και να ξεμπλοκάρουμε πράγματα τα οποία βρήκαμε και ήταν τελματωμένα. Νομίζω πως έχουμε καταλήξει και στην όδευση προς την διασυνοριακή διάβαση, τον δρόμο δηλαδή. Γίνονται οι μελέτες και θα παραδοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα δηλαδή στο Νοέμβριο, και θεωρώ πως θα είμαστε έτοιμοι μέσα στο 25 να έχουμε την εξέλιξη αυτού του έργου, το οποίο έργο θεωρώ πως θα δώσει μια διαφορετική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Άλλωστε την επιζητάμε κάτι το διαφορετικό. Είμαστε μια περιοχή, θα γίνουμε μάλλον με τρεις διασυνοριακές διαβάσεις. Χρειαζόμαστε τον κόσμο τόσο από τις γειτονικές χώρες όσο και εμείς να μετακινούμαστε εκεί. Θεωρώ πως η περιοχή των Πρεσπών έχει κάθε περιθώριο ανάπτυξης, αρκεί να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Αρκεί να υπάρχουν υποδομές και φυσικά το ενδιαφέρον κάποιος να πάει στις Πρέσπες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, όχι μόνο λόγια, να βλέπουμε και τις πράξεις, ώστε αυτή η περιοχή που έχει μεγάλο πλούτο να αναπτυχθεί πραγματικά. Πραγματικά, πολλές φορές οι πράξεις μετράνε και όχι ο τόνος της φωνής. Αυτό θα πρέπει να λέγεται. Θεωρώ πως, όπως σας είπα, θα βλέπετε και το επόμενο χρονικό διάστημα, έχουμε ρίξει την κάθε μας προσπάθεια στην περιοχή αυτή. Άλλωστε, δρομολογούμε και κάποια άλλα πράγματα, όπως με το χιονοδρομικό, με το δρόμο από Φλόρινα προς Βίγλα. Νομίζω πως υπάρχουν αρκετά να γίνουν. Σας προείπα πως υπάρχουν παθογένειες, πως ήταν μια παραμελημένη περιοχή και χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα και σε καθημερινό επίπεδο. Έτσι ακριβώς. Μας δίνει, νομίζω πως ο στόχος τόσο του Περιφερειάρχη όσο και του κόσμου μας, όλης της Περιφερειακής Αρχής, είναι να δώσουμε μια ανάπτυξη ακόμα και στο τελευταίο χωριό, το πιο απομακρυσμένο της Περιφερειακής Ενότητας Κουζάνη. Ωραία. Φλόρινας. Φλόρινα. Ναι. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα έργα που εκτελούνται στην ΠΕ. Έχετε δώσει
έτσι μια βαρύτητα στην καθημερινότητα. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά σε άλλες παρεμβάσεις, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στο κομμάτι των έργων, για να κλείσουμε μετά και με έναν απολογισμό αυτής της 9 μήνης θητείας, 9 μήνες είστε στο τιμόνι της Περιφερειακής Ενότητας. Κύριε Βαγκρατσά, είμαστε εδώ για τον άμεσο σχεδιασμό και η υλοποίηση μεγάλων εμβληματικών έργων, να κερδίσουμε, λέω, το χαμένο χρόνο και να δώσουμε μια αναπτυξιακή έτσι όθηση για την περιοχή μας, χωρίς φυσικά, όπως είπατε και εσείς, να διαφορούμε και να παραμιλούμε τα μικρά, γιατί αυτά είναι που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, των ανθρώπων μας. Άλλωστε και εμείς εδώ κατοικούμε, εδώ μένουμε, εδώ δραστηριοποιούμαστε και τα χρειαζόμαστε αυτά. Τώρα, αυτή την εποχή γίνονται κάποιες ασφαλτοστρώσεις στα κομμάτια των οδικών αξώνων που μας ανήκουν ως ΠΕ, και γίνονται κάποιες διαγραμμίσεις γιατί περιμένουμε το χειμώνα και καταλαβαίνετε μια ορεινή περιοχή όπως το Νηφαίο, οι Πρέσπες, όπως ακόμα και η Κέλη ή ο Ακρίτας, χρειάζεται τουλάχιστον να υπάρχει έτσι μια ασφάλεια, και η ασφάλεια ξεκινά από τον οδικό άξονα στον οποίο κινείται κάποιος, άρα πρέπει να είναι, να υπάρχει σωστή διαγράμμιση, να μην έχει προβλήματα. Θεωρώ πως έχουμε ρίξει το βάρος μας και εκεί. Και διεκδικούμε, πιστέψτε με, όλους τους πόρους που μπορούν να μας δώσουν κάτι της παραπάνω για την περιοχή μας. Ωραία. Τώρα, αυτό το 9 μήνο πώς είναι για το Σάκη, τον Τάσκα, που από το πρώτο στον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδείξη, ικανοποιημένος για όσα έχουν γίνει, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό. Σας βλέπουν οι πολίτες που σας εμπιστεύτηκαν, σας έβγαλαν και πρώτο περιφερειακό σύμβουλο στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή στην ΠΕ Φλόρνας. Ικανοποιημένος ο αντιπεριφερειάρχης του νομού. Κύριε Βαγκρατσά, αυτό μπορούν να το απαντήσουν οι πολίτες. Εγώ εκείνο που γνωρίζω, όπως γνωρίζετε κι εσείς, υπηρετώ την αυτοδιοίκηση τα τελευταία 24 χρόνια. Και μάλιστα τους τελευταίους 9 μήνες, όπως είπατε και εσείς, από αυτή την ιδιαίτερη θέση, είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό μου έχει τύχει. Είμαι βαθιά αυτοδιοικητικός, εκπροσωπώ, γνωρίζει ο κόσμος αρχές, οράματα και αξίες. Το ξέρετε και εσείς αυτό. Αξίες οι οποίες έχουν κατακτηθεί στον χρόνο. Νομίζω πως στην προσωπική μου σχέση με τον κόσμο προσπαθώ να είμαι ό,τι καλύτερο, προσπαθώ να είμαι κοντά στους πολίτες, προσπαθώ να δώσω κάτι διαφορετικό στον θεσμό αυτό. Πιστέψτε με πως πάντοτε λέω πως υπάρχει και το καλύτερο, άρα για ένα να είναι σίγουρος ο κόσμος πως εγώ θα είμαι εδώ, θα είμαι εδώ για να τους υπηρετώ, να στηρίζω τους πολίτες με σκληρή δουλειά, ήθος και αξιοπρέπεια. Να, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να έρθω και σε ένα άλλο θέμα. Είδαμε τις τελευταίες μέρες μια κρίση μεγάλη στην παράταξή σας. Και θέλω ένα σχόλιο. Είστε έμπειρος αυτοδιοικητικός, μια κρίση με μια παραίτηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων μέχρι πρόσφατα. Είδαμε και την απόφαση στη Διάβγεια, πάφθηκε, άλλαξε η απόφαση. Και μια ανεξαρτητοποίηση. Που μέσα σε ένα 9 μήνο, κανείς δεν θα περίμενε κάτι τέτοιο. Γίνονται ανεξαρτητοποιήσεις ή αντιδράσεις, αλλά κανείς μέσα σε ένα 9 μήνο της νέας Περιφερειακής Αρχής. Μια κρίση δύσκολη. Θέλω την άποψή σας. Που θα μπορούσε, αν γινόταν, να μην υπάρχει αυτή η κρίση και να αντιμετωπιστεί κάπως διαφορετικά. Τι λέει ο Σάκης ο Τάσκας για αυτή την κρίση στην παράταξη της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, με την παραίτηση Γκοβεδάρου, με τη σύγκρουση Γκοβεδάρου Βίζα και με όλους εσάς να παρακολουθείτε ως θεατές? Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, άμα δεν μπορεί να του λύσει το ίδιο το θέμα ο αρχηγός της παράταξης. Κύριε Βαγκρατσά, δεν σας κρύβω πως επικοινώνησα και με τον κύριο Κουδάρο και με τον κύριο Βίζα. Με λυπεί αυτό το γεγονός, δεν το περίμενα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που λέω συνήθως, αυτές οι ακραίες καταστάσεις είναι σαν να πίνεις εσύ δηλητήριο και να περιμένεις να πεθάνει ο άλλος. Εγώ είμαι μιας άλλης άποψης, θα πρέπει να δούμε όλοι μας αυτό που μας ενώνει. Η αγάπη είναι αυτή που μας λείπει. Το μίσος είναι μια
τύφλωση θα έλεγα ή όποια αντιπαράθεση μας οδηγεί σε λάθος συναισθήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε σε στιγμές έντασης και εκείνο το οποίο είχα ζητήσει είναι να υπάρχει μια γενική ηρεμία όσο μου επέτρεπε δηλαδή η θέση μου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω και ο κύριος Ροπεδάρος είναι αξιόλογο άτομο και ο κύριος Βίζας. Είμαστε σε μια τέτοια ηλικία που μπορούμε να υποστηρίζουμε ή όχι τις αποφάσεις μας. Βέβαια, αυτό δεν είναι καλό για τον συνδυασμό μας. Θεωρώ πως ο κύριος Αμανατήρης είδε όλα τα γεγονότα έτσι όπως ήταν. Αν θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε θα ήταν ακόμα καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που πήρε την απόφαση ο κύριος Βοβεδάρος να παραιτηθεί, θεωρώ πως ό,τι ήταν να κάνουμε από τη μεριά μας το κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Μάλιστα, ωραία. Δώσατε την απάντηση, άλλωστε μέλος της παράταξης, δεν είστε και ο αρχηγός της παράταξης. Τώρα, κλείνοντας, τα επόμενα σχέδια, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχει η Περιφερειακή Ενότητα για το επόμενο διάστημα, γιατί μπαίνουμε και στο χειμώνα σιγά σιγά, αν έχετε φροντίσει για όλα, για τα μηχανήματα, για το αλάτι και όλα αυτά, τι προγραμματισμός υπάρχει για την Περιφερειάρχα. Το δύσκολο είναι ότι έχουμε μπει στο χειμώνα και να σας πω πως ξεκίνησαμε 3,5 βαθμούς, λέω αποκλείεται, κάτι είναι χαλασμένο. 3,5 βαθμούς λοιπόν το πρωί, άρα το κρύο έχει κάνει την εμφάνισή του εδώ. Ο χειμώνας είναι βαρύς, το ξέρουμε όλοι. Θεωρώ πως ο διαγωνισμός για τους αποχιονισμούς έχει τελειώσει. Υπάρχει μια ετοιμότητα, κάνουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά μας έτσι ώστε για να μην υπάρξουν προβλήματα. Νομίζω πως θα τα πάμε καλά. Όσον αφορά τώρα τον σχεδιασμό μας πάνω σε διάφορα τα οποία κυνηγάμε, θεωρώ πως σε συνεργασία με τον κύριο Αμανατήρη και όλη έτσι την παράταξη διεκδικούμε το κάθε τι, γιατί ζούμε στην εποχή των διεκδικήσεων και τίποτα δεν χαρίζεται. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Θα πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές, γιατί όλοι ζητάνε, άρα είναι ένα καθημερινό μπράντιφερ το οποίο θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε όλες εκείνες τις συμμαχίες, λέω εγώ πάντοτε, οι οποίες θα μπορούν να στηρίξουν μια περιοχή η οποία διάγει μια εποχή απολιγνητοποίησης και δυστυχώς έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Μας αναπτύξατε πολλές δράσεις. Θα σας φιλοξενήσουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί θα έχουμε και την ολοκλήρωση του έργου και άλλα πολλά σημαντικά γεγονότα που αφορούν τον νομό της Φλόρινας. Σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.